Η Σύνοδος Κορφής προωθεί την κλιμάκωση εξοπλισμών παρατείνοντας τον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία μεταξύ ΝΑΔΟ και Ρωσίας. Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία στην Ελλάδα αλλά και με τη στήριξη των άλλων κομμάτων πλειοδοτούν στην εμπλοκή στο μακελιό με βάση όπλα και το λαό να πληρώνει βαρύ λογαριασμό για τα κέρδη των ομίλων. Πανάκριβη ενέργεια, καύσιμα, τρόφιμα, αλλεπάλληλε αυξήσει επιτοκίων τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και των δόσεων δανείων στο σφυρί λαϊκή κατοικία. Η Ευρωνοσιακή Κοινή Στρατηγική των Αστικών Κομμάτων απελευθέρωσε, τεμάχισε και παρέδωσε στου ομίλου κάθε στρατηγική σημασία κλάδο. Από την ενέργεια, τώρα το νερό, το σιδηρόδρομο, παντού οι όμιλοι βγάζουν αμύθιτα πράσινα και ψηφιακά κέρδη με βάση το κόστο-όφελο και ο λαό μετρά βαριέ απώλειε όπω των 57 ψυχών στο προδιαγεγραμμένο έγκλημα σύγκρουσης τρένων στην Ελλάδα, που δεν πρέπει να συγκαλυφθεί και δεν υπόθηκε κουβέντα εδώ μέσα. Ένοχο το εκμεταλλευτικό σύστημα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυβερνήση του κεφαλαίου και διέξοδο ο οργανωμένο λαϊκό αγώνα για την ανατροπή αυτή τη κατάσταση, στο δρόμο αυτό παλεύει το Κομμουνιστικό Κόμμα τη Ελλάδα.